Θα ξεκινήσουμε με τις αγροτικές κινητοποίησεις, καθώς οι αγρότες με αποφάσεις και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων αλλά και κατά τόπους των αγροτικών συλλόγων κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους, παίρνοντας τα τρακτέρ από τις πλατείες και τους οικισμούς και βγάζοντάς τα στους οδικούς άξονες και στους κόμβους. Από χθες βρίσκεται σε κινητοποίηση ο Θεσσαλικός Κάμπος, ενώ σήμερα, από σήμερα το πρωί ουσιαστικά μπαίνουν στις κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το κυρίαρχο μπλόκο βρίσκεται στον κόμβο, στον οδικό άξονα Κοζάνης Φλόρινας, στον κόμβο του Φιλότα. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμιντέου, τον Γιώργο τον Γιαννιτσόπουλο. Κύριε Γιαννιτσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Σας βρίσκουμε στον κόμβο του Φιλότα. Πώς πάει η κινητοποίηση, ουσιαστικά έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ εκεί. Βλέπουμε και αεροπανό που έχετε βάλει στην γέφυρα. Ποια είναι τα ζητήματα που βάζουν οι αγρότες και που ουσιαστικά τους έχουν οδηγήσει στο να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους? Τα ζητήματα τα περισσότερα είναι διαχρονικά. Τα ειδικότερα έχουν να κάνουν με την άνοδο του κόστους παραγωγής, ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο. Τα λιπάσματα πήγαν 2,5 φορές επάνω, το πετρέλαιο 2 φορές επάνω, το ρεύμα 3 φορές επάνω, να μην τα προλογούμε. Πραγματικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής πλέον σε όλα τα προϊόντα. Και έχουμε και καθημερινά στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε για την ακρίβεια. Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι με την ακρίβεια εφόσον έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής τόσο πολύ. Οπότε γι' αυτό και αναγκαζόμαστε πάλι να βγούμε στους δρόμους. Υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει δεσμεύσεις ακόμη για την αναπλήρωση εισοδήματος λόγω και του πολέμου. Έχουμε ακούσει για αποζημιώσεις όπως έγινε στην Αγιά της Θεσσαλίας. Τι γίνεται σε αυτό το τομέα? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια σειρά από ενισχύσεις όλο το χρόνο. Πρώτη δόση για ζωοτροφές, δεύτερη πλέον τώρα ίσως σήμερα κατατεθούν τα χρήματα. Δόθηκε κάποια ενίσχυση για το πετρέλαιο, έχει προγραμματιστεί κάποια ακόμα. Έχει δοθεί μια ενίσχυση για το λίπασμα. Αλλά αυτό, αν δείτε όλους τους κωδικούς που μιλάμε, δεν αντιπροσωπεύει ούτε το 10% του συνολικού κόστου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που δίνονται. Και έχουν ανακοινωθεί και κάποια μέτρα από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Γεωργίας. Συμμετέχουμε βέβαια στις σκέψεις που γίνονται σχεδόν πλέον κάθε εβδομάδα. Η Διαμάντου Ιδρυτικού συμμετέχει σε όλες τις σκέψεις. Θα δοθούν και κάποια χρήματα και για κάποιες ποικιλίες δωδάκινα, ίσως και για όλες. Και για τα αμύγδαλα ίσως και για τα ινοστάφυλλα. Έχουν μπει και νούμερα στο τραπέζι. Αλλά θεωρώ ότι αυτά, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, με το κόστος παραγωγής το γενικότερο, είναι πραγματικά πολύ λίγα. Δεν μπορούν να συντηρήσουν κιόλα μια κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Είστε αποφασισμένοι να μείνετε εκεί, στον κόμβο? Θεωρώ πως ναι. Πως δεν, τώρα θα δείξει γενικά πως θα πάει κινητοποιήσεις και στην υπόλοιπη χώρα, έτσι. Δεδομένου ότι είμαστε και σε μια εκλογική χρονιά, ίσως αρχίσουν από εβδομάδα να ανακοινώνονται κάποιες ενισχύσεις. Δεν ξέρω πόσο και οι αγρότες θα θελήσουν να το κάνουν. Αυτό βλέπουμε κυρίως κινητοποίηση σε περιοχές που έχουν δεντροκαλλιέργειες. Οι μεγάλες καλλιέργειες δεν έχουν κινητοποιηθεί. Το Καλαμπόκι ίσως πήγε λίγο καλά, τα Σιτηρά, τα Δημητριακά, στις τιμές. Εκεί που έχουμε πρόβλημα μεγάλο είναι πραγματικά στα φρούτα. Και ειδικότερα, αν θέλουμε να λέμε και την πραγματικότητα, στα μήλα τη φετινή χρονιά, αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πουλήθηκαν, είναι οι τιμές ανοιχτές ακόμα. Και στις καλύτερες των περιπτώσεων, πιάνουν τα 25-28 λεπτά, δεν μπορούν να τα αποκολληθούν. Ένα τελευταίο είναι ερώτημα. Δηλαδή, είναι δηλαδή από τα προϊόντα που δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα από τον Ουκρανικό πόλεμο. Ξέρετε κύριε Γιαννιτσόπουλε, ένα μεγάλο ερώτημα που μπαίνει και από εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και από τους πολίτες που έχουν ακούσει τέτοιες συζητήσεις είναι το ότι στο χωράφι είναι πολύ χαμηλή η τιμή, στο ράφι είναι πολύ υψηλή.
Δεν δικαιολογείται αυτή η μεγάλη ψαλίδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα μήλα δεν πήγαν καλά και αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ και 1,20 είναι κάτι φυσιολογικό όταν στο χωράφι πάει 30 λεπτά. Το ΦΠΑ καταρχήν που επιβαρύνεται το προϊόν είναι τα 20 λεπτά. Όταν το κιλό η φέτα που βλέπουμε κάθε πρωί στα κανάλια έχει 16 ευρώ και 8 ευρώ κάνει σε 1 κιλό φέτας το γάλα μόνο. Σήμερα μιλούσανε για αγελαδινό γάλα και για φέτα στην τιμή. Μα με αγελαδινό γάλα δεν γίνεται η φέτα. Η φέτα γίνεται με ευοπρόβιο. Θέλει 4 κιλά πρόβιο. 4 κιλά πρόβιο, κόστος για τη βιομηχανία να το παραλάβει στις εγκαταστάσεις της, έχει πάνω από 8 ευρώ. Όταν ο κτηνοτρόφος πληρώνεται 1,70 και 1,75. Στην ΦΠΑ κοντεύει τα 2 ευρώ στο στάβλο το γάλα δηλαδή. Και πάλι ο κτηνοτρόφος δεν βγαίνει, μειώνεται η παραγωγή. Και μιλάμε για τη φέτα που είναι, έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, έτσι, σε όλες τις χώρες του κόσμου που λέει. Πόσο να κατέβει η φέτα δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει και να είναι παρακάτω. Όταν ο κτηνοτρόφος παίρνοντας 8 ευρώ το κιλό δεν βγαίνει. Από εκεί και πέρα θα βγει η μεταποίηση με τέτοια κόστη ενέργειας, τέτοια κόστη μεταφορικά προς τα σούπερ μάρκετ, προς τις αλυσίδες, στα 16 ευρώ με το ΦΠΑ. Όταν πάλι στα 16 ευρώ τα 2 είναι ΦΠΑ. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά.